Ελπίζω να είστε καλά και ασφαλείς στα σπίτια σας. Ξεκινάμε με το καθιερωμένο δωρεάν αντίλεπτο πριν περάσουμε στο breakout room για τους συνδρομητές από 50 ευρώ και πάνω την ημέρα. Πολλά τα νέα σήμερα. Ο χειμώνας φεύγει. Ο καιρός ανοίγει. Η μέρα μεγαλώνει. Και ο επόμενος Global Wellness Coach για τους 3 μήνες της Άνοιξης θα ανακοινωθεί σήμερα με τη δύση του ηλίου από τον Global CEO της Amazon. Πράγμα που σημαίνει ότι έχετε στη διάθεσή σας ακόμα 3 μόνο ώρες προκειμένου να ψηφίσετε την Τάνα. Σκεφτείτε πόσο θα ωφεληθούμε όλοι εφόσον εκλεγώ. Σκεφτείτε πόσο καλό μπορείτε να κάνετε στη συναισθηματική κατάσταση των συνανθρώπων μας. Αν το πάτε 50 αναχωριστικά προς του wellness and positive thinking, στο οποίο είστε συνδρομητές, ήταν δωρεάν και διαθέσιμο σε όλους μέσω του Daily Love Minute του πληθυσμού. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα είναι η μητέρα σας. Ο πατέρας σας, ο αδερφός σας, η αδερφή σας, το παιδί σας, ο γείτονάς σας, ο συνάδελφός σας ή ο κρυφός νεανικός σας έρωτας, ο ανεκπλήρωτος, με τον οποίο χωρίσατε ξαφνικά 15 χρόνια πριν, όταν επιβλήθηκε το lockdown. Σκεφτείτε πόσο καλό θα μπορούσε να κάνει σε όλους αν μπορούσαν για ένα ολόκληρο λεπτό να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν το patent pending Dana Holistic Approach to Wellness and Positive Thinking με αναπνοές, διαλογισμό, τσίκονγκ και πλέξιμο. Όλα στις ζωές μας είναι και σήμερα λίγο καλύτερα. Τόσο η κυβέρνηση όσο και το Netflix φάνηκαν περισσότερο αισιόδοξοι από ποτέ στις επαιτειακές δηλώσεις τους. Ωστόσο, κάποιοι συνάνθρωποι μας περιμένουν πάντα κάτι παραπάνω για να χαρούν. Περιμένουν, ας πούμε, να ακούσουν και την ανακοίνωση της Amazon, προκειμένου να αφήσουν τον εαυτό τους να χαρεί, να επιτρέψουν μέσα τους την ελπίδα, να αφήσουν το σώμα τους να βιώσει και πάλι το πώς είναι να είσαι έξω, να περπατάς στον δρόμο, να περιμένεις κολλημένος στο φανάρι, να σε πιάνει βροχή, να σε πιάνει τρομακτικό κόψιμο 8 στάσεις πριν από το σπίτι σου στο μετρό και όλα τα άλλα απλά καθημερινά πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα 15 χρόνια πριν. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε τι θα πει το Netflix ή Amazon η κυβέρνηση. Τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και δεν ανησυχούμε για κάτι που δεν ελέγχουμε. Ας εστιάσουμε καλύτερα σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε, όπως η ψήφος μας για την Global Wellness Coach του επόμενου τριμήνου της Άνοιξης. Και όλα θα πάνε καλά. Όσοι έχετε κάνει συνδρομή από 50 ευρώ και πάνω, μπορείτε τώρα να κάνετε login στο Dana Private Wellness Breakout Room. Όσοι δεν έχετε κάνει συνδρομή, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν το κάνετε, όχι για προσωπικό όφελος. Αλλά επειδή έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η patent pending τεχνική μου αυξάνει τα επίπεδα ευεξίας κατακόρυφα. I have it all figured out. All it will take is a virus. And I have the perfect man to create it. Well, I need... Thank you.
Well, it's not that I didn't believe you when you tipped me. After all, you've proven your worth, especially after the Google buyout deal. We did know these Balkan savages as zealous opportunists with high ambitions and little, if any, actual operational capacity. It's just, I never thought they would ever be able to conceive such a well-formed and delicate plan. Yes, I was amazed. This Emil guy is very different from the Minister the previous one, Papadopoulos. Yes, the first perfect minister. Yes, following all orders, suggestions without question. That's over now. Emil doesn't look or act as a Greek at all. He's smart and swiftly. I think we shouldn't go with his plan. We have to proceed with our own plan. We must be careful with him. He could backstab us and we will be left exposed even to Dr. Mimermann. He is right about Mimermann, though. Right? How? Well, Mimermann is playing friends with Amazon without an apparent plan. I do think he's grown soft. He doesn't seem to be thinking about creating a buyout strategy anymore. He seems content with maintaining the status quo. And if human history has taught us anything, it's that maintaining the status quo without constantly expanding is a recipe for disaster. Exactly! We have to span, but not just with Kyrios Emil's plans. We have to proceed with our own plan. Besides, two people can share power and have understanding. Three people sharing power is impossible. El Caudillo never shared the power with three people. Let's think about this calmly. What are the facts? Kyrios Emil has a well-designed plan. Fact. We have a plan, but let's admit it, it's not as good as his. Fact. Now, his plan will be immediately executed, and if successful, will overthrow Dr. Mimermann in just a week's time. During the board meeting. Fact. Our plan has a one-year horizon just to see if we can proceed to the second stage. Fact! I'm sure you see my point. Proceed with Emil's plan. Damn him if it doesn't work. Destroy him if it works. And then we can be like the ancient Spartans, a mighty force with two kings. History shows us this can be done. Give me a way to hide our assets in case this goes wrong. I'm in. The key word in these situations is scapegoat. The developer Emil has chosen to do the dirty work for his plan has a rather dark and shady background. And this is his man, not ours. We can't be pinned to him in any way. That's Emil's vulnerability. The Greek minister is working with a former convict. If we want to crucify him, it doesn't get any easier than that.